Στη συμμετοχή του σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αντικείμενο την εκαθάριση του ζητήματος που αναδεικνύεται με δηλώσεις εκτάσεων στο ΟΣΔΕ, αναφέρθηκε κατά την πρόσφατη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Ο Περιφερειάρχης ανέφερε μεταξύ άλλων πως το Υπουργείο άρχισε να βρίσκει δηλώσεις ΟΣΔΕ που δεν δικαιούνται να λάβουν χρήματα. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται στο ΦΕΚ 1337 από τις 2 Ιουλίου του 2015, διατάξεις του οποίου βάζουν πολύ νερό, όπως υπογράμμισε. Προχθές την Τετάρτη είχα μια σύσκεψη με τον Υπουργό τον κύριο Λιβανό για θέματα του πρωτογενού τομέα επί 3 ώρες από τις 5 μέχρι τις 8 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα θέμα που αρκετά συζητήσαμε και είχε συζητηθεί και πρώην ημερών είναι το θέμα του ΟΣΔΕ, της ενίσχυσης των αγροτών. Ο Υπουργός το ψάχνει το θέμα γιατί άρχισε να βρίσκει και όπως έκανε και δηλώσεις ανθρώπων, δηλώσεις ΟΣΔΕ οι οποίοι δεν δικαιούνταν να πάρουν χρήματα. Αυτά όμως όλα κύριε στηρίζονται στο ΦΕΚ το οποίο πέρασε το 2015, είναι ένα ΦΕΚ με ημερομηνία 2 Ιουλίου του 2015 και αριθμός φύλου το 1337 τεύχος δεύτερο που λέει τα εξής δύο πράγματα. Παράγραφος δεύτερο, για τις αρρώσιμες εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση σύμφωνα με την παράγραφο 4β μπορεί να γίνει εφαρμογή μιας άρρωσης ανά έτος και για βοσκοτόπους σε καλή γεωργική κατάσταση πάλι που έχουν μέχρι 70 εκατοστά κουρτάρια. Αυτές οι δύο παράγραφοι κύριοι βάζουν πολύ νερό. Το αποτέλεσμα είναι άνθρωποι ξένοι προς την γεωργία και την κτηνοτροφία να έχουν σφετεριστεί το εθνικό απόθεμα. Αυτό ξεκίνησε επίσημα να φαίνεται στα χαρτιά από το 2017 μέχρι το 2020. Κερδίζοντας και στην Ήπειρο και στο νομό Ιωαννίνο και στους άλλους νομούς τα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που ήμασταν από αυτούς που το θέσαμε ότι τα ορεινά είναι τα καλύτερα βοσκοτόπια και άρα πρέπει να είναι, να μπορούν να συμμετέχουν στο ΟΣΔΕ. Θεωρώ ότι όλες οι περιοχές της Ελλάδος είναι αυτάρκης και η τεχνική λύση πλέον είναι πολυτέλεια και βάζει από εκεί και για μένα και ο τεχνικός σύμβουλος. Είπα τις προτάσεις μου στο Υπουργείο, θα ξαναβρεθούμε. Το σίγουρο είναι ότι στη συζήτηση απάνω φάνηκε και ένα πράγμα που άκουσα προημερών τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, τον κύριο Σαντολιά, τελικά το είδα πλέον και στην πράξη και αυτό είναι το μεγάλο θέμα που θέλω να δείξω. Αυτοί οι κύριοι που ανέλαβαν εργολαβικά ως μελετητικές εταιρείες να φτιάξουν τους δασικούς χάρτες της Ελλάδος, να έχουν εκτάσεις που να πληρώνονται μέσω ΟΣΔΕ, άσχετα αν αυτή τη στιγμή τους το αφαιρέθηκε το δικαίωμα, σε περιοχές όπως είναι ο Γράμμος, ως ιδιωτικές περιοχές. Αυτό είναι μέγα σκάνδαλο που φαίνεται καθαρά ότι έχει εποαστεί από τον νόμο που υπήρχε, από όλους αυτούς που εμπλέκονται από τους δασικούς χάρτες μέχρι το ΟΣΔΕ, και τους τεχνικούς συμβούλους για μένα και πρέπει άμεσα να σταματήσει εδώ και τώρα να δίδονται χρήματα με το άρθρο Δέλτα και Ύψιλο σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είπα του Υπουργού. Ο Υπουργός το δέχτηκε, έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή για την προσεχή περίοδο και θα ψαχθεί, είπε το θέμα και έκανε και δηλώσεις. Αλλά για σκεφτείτε πόσο μπορεί το δασολόγιο που γίνεται, που έφτιαξαν αυτοί οι άνθρωποι, να τους βρίσκομαι, να παίρνουν χρήματα. Μέσα από το πρόγραμμα του ΟΣΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ δεν περίμενα τέτοιο πράγμα ποτέ. Δεν ξέρω αν παίρνουν κάποιοι από αυτούς
και κοινωνικό μέρισμα. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί έτσι, εγώ θέτω πλέον με τέτοιες ενέργειες ότι το δασολόγιο που έγινε είναι όλο στον αέρα. Δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι που σκέφτονται τόσο χαμηλά να φτιάξουν το δασολόγιο της Ελλάδος. Θα πάρω τον κύριο Αμυρά και θα του ζητήσω όλα να ξεκινήσουν από την αρχή. Δεν μπορεί να κάνουν τέτοιες ενέργειες. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στο νέο περιστατικό παραπομπής επιχείρησης για παρατυπίες στην παραγωγή φέτας ως προϊόν ονομασίας προέλευσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επικεντρώνοντας στις δυσμενείς εξελίξεις που δρομολογήθηκαν στην αγορά γάλακτος με νομοθετικές πρωτοβουλίες της διετίας 2016-2017. Στη συνέχεια συζητήσαμε για το γάλα. Από το 2016 μέχρι το 2017, με κοινές υπουργικές αποφάσεις, έχουμε καταργήσει το γάλα φρέσκο το αγελαδινό. Έχουμε ελληνικό γιαούρτι το οποίο παρασκευάζεται από σκόνη γάλακτος ή από κρέμα γάλακτος. Έχουμε κίτρινα τυριά τα οποία μόνο δεν έχουν σχέση με παρασκευή στην Ελλάδα. Είναι φοβερό και πουλούνται στα σούπερ μάρκετ. Ορίμανση τυποποίηση στην τάδε γαλακτοκομεία. Παραγωγή που γάλα ε-ε-ε, GR απάνω. Αυτές είναι νομοθεσίες κοινών υπουργικών αποφάσεων που έγιναν από το 2016 μέχρι το 2017. Στη φέτα βλέπετε έσκασε δεύτερη επιχείρηση στα Τρίκαλα όταν φώναζα εγώ και έλεγα εδώ γίνεται χαμός. Είναι 2000, μας ανέφερε ο Υπουργός, περιπτώσεις που εξετάζει το εργό Δήμητρα παλιότερες, στις οποίες το πρόστιμο ήταν μέχρι 10.000. Η νέα νομοθεσία θέλει και αυτή συμπλήρωμα και εγώ ζήτησα με το σύστημα Άρτεμις που έχει το εργό Δήμητρα, με διασταύρωση από την ΑΕΔΕ, με την πρόσθεση όποιος είναι έμπορος να είναι γραμμένος στο γεμί και να ειδοποιεί 24 ώρες προτού κάνει οποιαδήποτε εισαγωγή, κρέατος, γάλακτος, μέλι, λάδι, οτιδήποτε, να καταγράφεται και να βγαίνει σαν πώς βγαίνει εμάς το διάβια. Και μέχρι την τελευταία πώληση, είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός Ελλάδος, για όλα τα προϊόντα του πρωτογενού τομέα να φαίνεται στο Μητρό που θα υπάρχει και θα κρατιέται στο εγώ Δήμητρα, μόνο έτσι θα σωθούν τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο με όλες αυτές τις αρχημίες του παρελθόντος, οι οποίες δυστυχώς οικεία που έχουν υπογραφεί από το Υπουργείο, από τον αναπληρωτή τότε Υπουργό Γεωργίας και το Υπουργείο Οικονομικών, μόνο ελεύθερα πουλιά έκαναν όλους αυτούς που κάναν ό,τι θέλαν εις βάρος της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης του γάλακτος.